Έχουμε smartphone battle σήμερα μεταξύ δύο κινητών από τη Xiaomi, από τη Redmi τέλος πάντων, τα οποία είναι κορυφή στη mid-range κατηγορία. Αναφέρομαι φυσικά για το Redmi Note 8 Pro versus Redmi 9 Pro. Δύο κινητά τα οποία κάπως έχω ξανασυγκρίνει σε αυτόν εδώ το κανάλι, γιατί είδαμε το Redmi Note 9S versus το Redmi Note 8 Pro. Αλλά επειδή μερικοί από εσάς είπανε, ρε Σιμάριε, το Redmi Note 9S μπορεί να το συγκρίνεις μόνο μαζί με το Redmi Note 8. Γιατί το συγκρίνεις μαζί με το Pro? Αδερφέ, γιατί όμως υπάρχει το Redmi Note 9? Αυτό είναι η ασύγκριση μαζί με το Redmi Note 8, όχι το 9S. Αλλά τέλος πάντων, δεν διαφωνώ μαζί σου, πάμε να δούμε αυτά τα δύο. Φύγαμε. Το κομμάτι που βλέπουμε συνήθως είναι τσέπη μας, τη μούλα. Πάμε. Ως πάντα θα μιλήσουμε για φυσικά καταστήματα σε Ελλάδα και Κύπρο. Άρα μην μου αρχίζεις κάτω, ρε εσύ το βρίσκω στο χι website πιο φτηνά, ρε το βρίσκω στο ψι website πιο φτηνά. Γιατί μας λες αυτές τις τιμές, αδερφιά? Είναι οι τιμές στα καταστήματα που πας, επισκέπτεσαι κτλ. Άρα πάμε. Redmi Note 9 Pro είναι στην τιμή του 279 ευρώ ενάντια στο Redmi 8 Pro, το οποίο είναι στην τιμή των 229 ευρώ. Άρα, καθαρά ο νικητής. Επόμενο σημείο είναι η οθόνη, το μέγεθος της οθόνης, που έχουμε δύο συσκευές οι οποίες, να σου πω, είναι τεραστίων διαστάσεων. Είναι δύο συσκευές οι οποίες είναι ok με τα σημερινά πρότυπα. Έχουμε το Redmi Note 9 Pro, το οποίο είναι στις 6,67 ίντσες, versus το Redmi Note 8 Pro, το οποίο είναι στις 6,53 ίντσες. IPS LCD οθόνη και στα δύο, άρα η τεχνολογία είναι το ίδιο. Και τώρα το μέγεθος της οθόνης είναι, εξαρτάται από σένα βασικά. Αν σου αρέσουν λίγο πιο μικρές οθόνες, θα πας με το Redmi Note 8 Pro. Αν σου αρέσουν οι λίγο μεγαλύτερες οθόνες, Redmi Note 9. Τώρα να βάλω κάποιον πόντον εδώ ή εδώ, ανώφελο, έτσι. Όπως ανώφελο είναι να σου πω, ρε φε, αυτόν έχει το hole punch, την τρυπούλα μέσα στην οθόνη για να βάλεις τη selfie καμερούλα σου, ενώ αυτό έχει το teardrop notch. Τώρα ποιον αρέσει πιο... Εγώ προσωπικά προτιμώ την τρυπούλα εδώ που είναι λίγο πιο μικρή από το teardrop notch, αλλά πάλι αυτά είναι προσωπικές απόψεις του καθενός μας. Τώρα να βάλω ένα πόντο γιατί του Μάριου του αρέσει η τρύπα αντί στο teardrop notch, ανώφελον, έτσι. Όπως δεύτερο ανώφελον είναι να σου πω ότι και τα δύο έχουν Full HD Plus Resolution, άρα ένα πόντο του καθενού, όχι δεν βάζω κανένου. Όμως το ratio το οποίο έχει, δηλαδή αναλογία οθόνης ύψους πλάτους, είναι μεγαλύτερο εδώ στο Note 9 Pro, γιατί έχουμε 20:9 ενάντια του 19:5:9, λόγω του ότι είναι λίγο διαφορετικό το Note 9, ελάχιστα σε resolution. Τώρα να του βάλω έναν πόντο εδώ για το 0,5, όχι, άστο. Ας μιλήσουμε τώρα όμως για επεξεργαστή, ξέρεις, αυτό που δίνει την δύναμη πάνω στο κινητό σου. Έχουμε δύο διαφορετικά ήδη επεξεργαστή. Από τη μία έχουμε το Qualcomm Snapdragon, που έχεις ακούσει πάρα πολύ καλά λόγια ενάντια στο MediaTek, το οποίο έχουν κάψει αρκετοί. Βέβαια οι απόψεις αλλάζουν και είδαμε το MediaTek να είναι θηρίο. Αλλά ο Snapdragon, δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι και ένα γατάκι ενάντια στον τίγρη από εδώ, έχει και αυτό στη δύναμη του. Και αυτός εδώ ο επεξεργαστής σου κάνει και καλύτερη διαχείριση πάνω στην μπαταρία. Άρα ας δώσουμε ένα πόντο εδώ, αλλά αν μιλήσουμε για τον GPU, δηλαδή τον επεξεργαστή των γραφικών, την κάρτα γραφικών θα σου έλεγα, αλλά δεν είναι κάρτα, το chip των γραφικών τέλος πάντων, έχουμε πάλι δύο διαφορετικά είδη chip, του οποίου το Note 8 Pro είναι πιο δυνατό. Άρα, αν χρειάζεσαι κάτι το οποίο θα παίξει λίγο καλύτερα τα παιχνίδια σου, με βέβαια βάρος στην μπαταρία, θα πας μαζί με το Note 8 Pro. Άρα, ας δώσουμε έναν πόντο εδώ για τον GPU. Και αφού μιλήσαμε για δύναμη, να συνεχίσουμε με δύναμη. Να μιλήσουμε για RAM. Ξέρεις, αυτό το οποίο αν έχεις πολλά, σε βοηθά πάρα πολλά. Έτσι, έχουμε
6GB RAM και έχουμε έκδοση με 6GB και 8GB RAM. Άρα, καθαρά ο πόντος εδώ. Και αφού μιλήσαμε για RAM, δεν θα μπορούσαμε να μην μιλήσουμε για το storage, για τον αποθηκευτικό χώρο. Και τα δύο υποστηρίζουν εκδόσεις με 64GB και 128GB. Αλλά το κινέζικο μοντέλο εδώ του Note 8 Pro έχει και έκδοση για 256GB. Αλλά, ναι, δεν θα ήταν επεισόδιο 10 χώροι χωρίς το αλλά, έτσι. Να δώσω ένα πόντο για την κινέζικη έκδοση, το σκέφτομαι. Όμως, αυτό που είπατε και κάμποση κάτω στα σχόλια είναι, ρε Σιμαριέ, τα Redmi Note 9, η Redmi Note 9 σειρά έχει ειδική θέση για microSD κάρτα που τη βάζεις για να επεκτείνεις τον αποθηκευτικό σου χώρο. Δηλαδή, μπορείς να έχεις δύο nano SIM και επιπλέον μία microSD κάρτα. Κάτι που εδώ το Note 8 Pro δεν το έχει. Δηλαδή πρέπει να αλλάξεις μία από τις δύο nano SIM για να βάλεις τη microSD καρτούλα σου. Εδώ μπορείς να έχεις και τα δύο. Άρα, να δώσω ακόμη έναν πόντο εδώ και έναν πόντο εδώ για τα 256. Κοίτα, θα δώσω προς το παρόν έναν πόντο εδώ για την επιπλέον θέση για τη microSD καρτούλα που ξέρω για αρκετούς από εσάς είναι σημαντικό να έχετε και δύο nano SIM αλλά και επεκτάσεις στον αποθηκευτικό σου χώρο. Άρα, ακόμη ένα πόντο εδώ. Για να πάμε λοιπόν στο σημείο που ξέρεις ότι ενδιαφέρει τον αδερφό σου. Και είναι η κάμερα. Αν θυμάσαι στο 9S, είπαμε πως το Note 8 Pro είναι καλύτερο. Ισχύει και εδώ. Για να δούμε. Έχουμε και στα δύο 64MP. Άρα, ο αριθμός των MP ο ίδιος. Καλά ως τώρα. Ας δούμε όμως λίγο τους σένσορες τους. Από τη μία, το Note 9 Pro έχει το sensor IMX686 της Sony. Από την άλλη έχουμε τον GW1 της Samsung και τα δύο σου βγάζουν εξαιρετικές φωτογραφίες αλλά και βίντεο για την κατηγορία τους. Βέβαια, λίγο με το 9 Pro βαδίζω πως είναι καλύτερο λόγω και του μεγαλύτερου sensor τον οποίο μπορείς να χρησιμοποιήσεις για να βάλεις καλύτερες φωτογραφίες. Τώρα, όταν λέμε καλύτερες φωτογραφίες όμως, μην νομίζεις είναι από την γη μέχρι τον ουρανό τόσο καλές φωτογραφίες. Είναι απλά καλύτερες. Άρα, αν πάρουμε λίγο την τεχνολογία εδώ, θα δώσουμε ακόμα ένα πόντο στο Note 9 Pro. Τώρα, αφού μιλήσαμε για την πίσω κάμερα, θα μιλήσουμε και για την μονή selfie καμερούλα που βρίσκουμε στο προσινό μέρος των συσκευών μας. Από τη μία έχουμε 16MP εδώ και από την άλλη έχουμε 20MP εδώ στο Note 8 Pro. Αν πάμε σύμφωνα με τον αριθμό των megapixel, θα πούμε ότι είναι καλύτερο το Note 8 Pro. Αλλά είπαμε, τα πράγματα δεν είναι μονάχα για τον αριθμό των megapixel. Είναι και η τεχνολογία πίσω από όλα κτλ. Αλλά και τα δύο πάλι θα σου βγάλουν εξαιρετικές selfie για την κατηγορία τους. Θέλω να το τονίσω εδώ. Μη μου συγκρίνεις τώρα Note 9S, 9 Pro τέλος πάντων, μαζί με ένα. Τι να σου πω τώρα, ένα Huawei P40. Τώρα θα βρεθεί κάποιος να πει, ρε Σιμαρία, βάζω ένα G-Cam πάνω στο Note 9 Pro και απλά τα σπάει. Ναι, αλλά αδερφέ μου, θυμίσου, δεν είναι όλοι που θα ασχοληθούν να βάλουν ένα G-Cam πάνω στη συσκευή τους. Αν εσύ μπορείς και είσαι μάγκας και τα βάζεις έτσι απλά πάνω, αλλά δεν είναι όλοι. Άρα, αν θες απλά τη συσκευή σου να την πάρεις και να χρησιμοποιήσεις, αριθμό 10 pixel να δώσουμε, που να δώσουμε, θα μου πεις κάτω στα σχόλια, έτσι. Δύσκολη μάχη σήμερα, έτσι, αλλά θα γίνει ακόμη ευκολότερη σε αυτά τα δύο σημεία. Αυτά τα δύο σημεία είναι η μπαταρία. Έχουμε μεγαλύτερη μπαταρία εδώ στο Note 9 Pro με 5020 mAh έναντι των 4500 mAh που έχουμε εδώ στο Note 8 Pro. Άρα, μεγαλύτερη μπαταρία εδώ, ένα πόντο, δώσε. Και είπαμε, ο Snapdragon 720G επεξεργαστής κάνει καλύτερη διαχείριση της μπαταρίας από τον χίλιο που βρίσκουμε εδώ της MediaTek πάνω στο Note 8 Pro. Να δώσω ακόμα έναν πόντο, του δώσαμε πριν στον επεξεργαστή. Είμαστε δίκαιοι. Και το τελευταίο σημείο είναι η φόρτιση. Δυστυχώς δεν υποστηρίζει κανένα από τα δύο wireless charging. Όμως ξέρεις κάτι, υποστηρίζει 30W γρήγορη φόρτιση, ταχεία φόρτιση όπως θες πες το, έναντι το 18W που έχουμε στο Note 8 Pro. Άρα, καθαρά ο νικητής είναι εδώ. Κοίτα, η σημερινή μάχη ήταν πάρα πολύ δύσκολη. Αν θες να πάρουμε την τσέπη μας σαν τον κυρίαρχο, τότε θα σου πω πήγαινε πάρε το Note 8 Pro, το οποίο είναι ακόμη και σήμερα εξαιρετική συσκευή. Στο υπογράφω αυτό.
Αν και στην αρχή υπήρξαν αρκετοί hater, αποδείχτηκε ότι είναι έναν τέρας. Όμως, όπως γνωρίζουμε όλοι, οι νεότεροι είναι καλύτεροι, ο νέος είναι ωραίος, αλλά ο παλιός είναι αλλιώς, θα μου πεις. Αλλά αυτό θα συνεχίσει να παίρνει επιπλέον ανανεώσεις που κάποτε θα σταματήσουν εδώ. Ακόμη ένα χρόνο στις ανανεώσεις. Και είναι και Snapdragon, όσον και θέλουμε να μην το αποδεχτούμε, ο MediaTek, αν και καλός επεξεργαστής, και θα πάρει την ανανέωση στο MIUI 12, είναι ακόμη κλειστό λογισμικό. Άρα αν θες custom ROMs και τα λοιπά, Snapdragon είναι η λύση. Ελπίζω να σε βοήθησα με αυτό το βίντεο. Αν ναι, ρίχνεις ένα like και το μοιράζεις με τους φίλους σου. Αν δεν έχεις κάνει subscribe, κάνεις τώρα και χτυπάς το καμπανάκι, το διαλύεις για να παίρνεις ειδοποίηση. Γιατί το YouTube μας έχει κάψει και δεν στέλνει ειδοποιήσεις πλέον σε εσάς. Απλά να ξέρετε ότι έχουμε δύο βίντεο τουλάχιστον την εβδομάδα. Το ένα συνήθως είναι Σάββατο ή Κυριακή. Σε ευχαριστώ για τον χρόνο σου. Ήμουν ο Μάριος. Θα τα πούμε στο επόμενο επεισόδιο. Μέχρι τότε να θυμάσαι να περνάς καλά. We'll be right back.